Στη σύλληψη 71 ατόμων προχώρησε η σερβική αστυνομία σε επεισόδια που ξέσπασαν εκ νέου μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Βελιγράδι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας Βρετανός και ένας Τινήσιος. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι φώναζαν εθνικιστικά συνθήματα. Χιλιάδες διαδήλωσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα και σε πολλές ακόμα πόλεις της χώρας. Αν και αρχικά οι διαμαρτυρίες στρέφονταν εναντίον της επανεπιβολής περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού, πολύ γρήγορα μετατράπηκαν σε καταγγελία του αυταρχισμού, της διαφθοράς ή της εθνικής μειοδοσίας που προσάπτουν διαφορετικές μερίδες διαδηλωτών στον Αλεξάνδρα Βούτσιτς. Οι εθνικιστές τον κατηγορούν για προδοσία όσον αφορά το Κόσοβο. Στους δρόμους, οι πολίτες και στη Βουλγαρία, όχι εξαιτίας περιοριστικών μέτρων, αλλά λόγω της πολιτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στη χώρα. Ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ απέτυχε το Σάββατο την παρέτηση της κυβέρνησης και του Γενικού Εισαγγελέα της χώρας, καταγγέλλοντας τον μαφιόζικο χαρακτήρα της, κάτι που ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ απέρριψε ξανά. Η σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών μοιάζει να παθαίνει όλο ένα και περισσότερο, εν μέσω διαδηλώσεων υποστηρικτών και των δύο πλευρών και επεισοδίων για τρίτη συνεχόμενη μέρα.